εν μέσω ισχυρού αστυνομικού κλοιού, με μάσκες και όχι ικανές αποστάσεις ασφαλείας, εκατοντάδες φοιτητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο του Ηρακλείου. Το λόγο για το ασύλο τον έχουμε εμείς. Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, κόντρα στην απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Για να φωνάξουμε όλη τη δύναμη της φωνής μας, ότι πρέπει επιτέλους να συναισθανθούν το ρόλο τους, να συναισθανθούν τη θέση που βρίσκονται και να σταματήσουν να νομοθετούν τέρατα εν μέσω πανδημίας, lockdown και με την κοινωνία όλη στα σπίτια της, που προσπαθεί να διαχειριστεί το φόβο της. Φοιτητές και εκπαιδευτικοί καταγγέλουν πως με την κοινωνία σε αυστηρούς περιορισμούς, η κυβέρνηση νομοθετεί εν κρυπτό, καταλύοντας κάθε έννοια δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θέλουμε να περάσει, ούτε φοιτητές, ούτε καθηγητές, ούτε κανείς. Ουσιαστικά κατακριουργεί όλη τη δημόσια δωρεάν παιδεία στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Να μην γίνει καμία διαγραφή των φοιτητών, να μην περάσει το εισιδίο, το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά και να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας. Ένα χρόνο είναι όλα κλειστά τα πανεπιστήμια. Η ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας εξελίσσεται σε κόκκινο πανί για το φοιτητικό κίνημα, με τους εκπροσώπους των φοιτητών να κάνουν λόγο για αυταρχισμό και καταστολή. Έχουν σπάσει τη χουντική απαγόρευση που επιβλήθηκε ακριβώς γιατί η κυβέρνηση φοβάται τις αντιδράσεις, φοβάται την νεολαία και αυτή θέλει να χτυπήσει. Γι' αυτό βάζει μπάτσους και πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα από αυτό το νομοσχέδιο στις σχολές για να ποινικοποιήσει τους αγώνες μας. Για θέλουμε να παραμείνουν δημόσια και δωρεάν για όλους. Δεν θέλουμε παιδεία για λίγους και κλεκτούς. Φοιτητές από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης περιγράφουν με μελανά χρώματα την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή δεν γίνεται να αντικατασταθεί το εργαστήριο με ένα μάθημα εξ αποστάσεως. Η κατάσταση που επικρατεί είναι δεν κάνουμε καθόλου τα εργαστήρια, τι πτυχίο θα πάρουμε. Με τη μόρφωση θα βγούμε να εργαστούμε στην κοινωνία. Μιλούν για αποκλεισμούς, δυσκολίες, ενώ κάποιοι καταγγέλουν ακόμη και αυθαιρεσίες. Οι εξετάσεις γίνονται όλες ηλεκτρονικά, πολλές φορές 2 και 3 εξετάσεις σε ένα μάθημα. Υπάρχει καθηγητική αυθαιρεσία σίγουρα.